Δείτε σήμερα στον Dot. Ο Γιάννης Τάνκογλου εξηγεί γιατί στο ξεκίνημα της καριέρας του σνόπαρε την τηλεόραση, περιγράφει τη σχέση του με τους γονείς του, αλλά και τον μοναδικό δεσμό που έχει αναπτύξει με τα παιδιά του. Επιλέγω να μην βγω, ας πούμε, το βράδυ και να μείνω με τα παιδιά μου, να δούμε μια ταινία μαζί, να συζητήσουμε, να παίξουμε. Η Αφροδίτη Λιάντου απαντά με χιούμορ σε γρήγορες ερωτήσεις. Ακόμη, το περιοδικό Downtown έγινε free press και το γιόρτασε με το πιο λαμπερό πάρτι της Αθήνας. Μόδα. Όσα δεν πρέπει να λείπουν από την ντουλάπα μας το φετινό καλοκαίρι. Καλή ζωή. Πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο με κατάθλιψη? Ο Πάνος Δήμας απαντά. Και ποια ήταν τα καλύτερα post που έκαναν οι celebrities την εβδομάδα που πέρασε? Επιτέλους. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Ιούλιος είναι εδώ. Καλό μήνα. Τι έγινε. Καλό μήνα! Καλό μήνα σε όλους. Αυτό είναι κατά μεσής του καλοκαιριού. Σου άρεσε το reference. Ναι, καλά τώρα. Τι να λέμε. Τι να λέμε. Δεν πιάνομαι εγώ. Δεν πιάνομαι. Είμαι λαγωνικό. Αερικό είσαι. Και λαγωνικό και αερικό. Είσαι λαγωνικό όταν θες και γιώνεσαι και είσαι αερικό όταν θες και απογειώνεσαι. Αυτό είναι. Να δε σαν αυτό. Ναι, και εγώ. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μας μήνα. Να έχουμε και εσείς να έχετε καλό μήνα. Η Φράτσα δεν στέκεται, δεν πειράζει. Στέκονται όμως όλα τα άλλα, τα απλά καθημερινά πράγματα που μας δίνουν χαρά και τα έχουμε μαζέψει όλα στη σημερινή εκπομπή. Και με τι θα ξεκινήσουμε? Με έναν άντρα από τους ολαιότερους που υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο. Και έναν από τους πιο ταλαντούχους, αυτό θα έλεγα. Το Γιάννη Στάνκογλου, τον οποίο απολαύσαμε φέτος από τη συχνότητα του Α στο Αυτή Νυχταμένη. Και όχι μόνο φυσικά, πάντα δίνει το θεατρικό παρόν, ήταν στο Ζορμπά. Το καλοκαίρι ετοιμάζεται για την περιοδία του με τον Ειδίποδα Τύρανο. Στην Επίδαυρο θα παίξουν 25 και 26 Αυγούστου, σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα. Ναι. Τον συνάντησε εγώ, Βγερινοπούλου. Μιλήσαμε για όλα και θα ξεκινήσουμε. Νομίζω με έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς. Με τον Γιάννη είχαμε συνεργαστεί από τα Επιθύβας. Τι, πόσα χρόνια είμαστε στην Επίδαυρο? Είχε έρθει. Είχα έρθει πάνω 10. Τι λες, Μορμίνο? Να πάνω 8. Όντως. Ναι. Τέλος πάντων. Και ο Γιάννης είναι ένας ηθοποιός που του πάει πολύ η Επίδαυρος και θα τον απολαύσετε. Είναι νομίζω μια από τις παραστάσεις που εγώ θα ξεχώριζα πολύ και θα έλεγα στους δικούς μου ανθρώπους να πάμε να την απολαύσουμε. Ναι, φυσικά. Είναι πάντα οι ερμηνείες του εμπειρίες. Καλά, και εσύ μας Κακάλα τώρα, εντάξει, την λέμε, τώρα αγαπάμε, τώρα λατρεύουμε. Δείτε την Κοκό Ευγενόπουλου να συναντά το Γιάννη Στάνκογλου. Η ενασχόλησή του με την υποκριτική ήρθε στην ηλικία των 23, όταν αποφάσισε να δώσει εξετάσεις σε δραματική σχολή. Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση μεταξύ δύο φίλων του ηθοποιών σχετικά με την εμπειρία του στη σχολή. Εκείνος γοητεύτηκε από όσα άκουσε και σήμερα δηλώνει τυχερός που μπορεί και κάνει τη δουλειά που αγαπάει. Έχει συμμετάσχει σε τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες όπως Το Νησί, Άγριες Μέλισσες, Αυτή η Νυχταμένη και Δέκατη Εντολή, ενώ μπαίνει στον κάθε ρόλο που καλείται να υποδηθεί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση με το ίδιο πάθος, τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια δύναμη. Είναι πατέρας της 14χρονης Φίβης και του 9χρονου Φίλιππου. Ο καθρέφτης της δικής μου ζωής είναι αυτά τα δύο παιδιά, έχει πει. Η σύζυγος και μητέρα των παιδιών του Αλίκη είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος και γνωρίστηκαν σε μία οντισιόν. Αν και δεν ήταν έρωτος με την πρώτη, αλλά με την τρίτη ματιά, όπως έχει πει, ανάμεσά τους υπάρχει μεγάλος θαυμασμός. Ο Γιάννης Στάνκογλου είναι ένας άνθρωπος που αισθάνεται πλήρης, που ξέρει να εκτιμά όσα του δίνει η ζωή και πώς να διεκδικεί όσο ονειρεύεται. Γιάννη, τι κάνεις, μας υποδέχεσαι στο χώρο σου? Στο χώρο μου, για φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι, εδώ που κάνουμε πρόβες στη Σιβητανίδιο σχολή, στην Καλλιθέα. Ιδίπου Στήρανος. Ένα εξαιρετικό έργο σε μια εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου Ντουμπλάνα, Σοφοκλής και σε σκηνοθεσία Σίμος Κακάλας. Με ένα υπέροχο cast ηθοποιών. Και είναι μεγάλη μου χαρά το ότι θα ξαναγυρίσω στην Επίδαυρο ύστερα από δύο καλοκαιρία. Γιάννη, αισθάνομαι ότι είσαι ακίνητος. Δεν σταματάς καθόλου. Σίριαλ, θέατρο, περιοδίες, σπικάζ, δίνει η φωνή σου, νομίζω τα περισσότερα διαφημιστικά. Σ' ακούμε παντού, στο αυτοκίνητο, στην τηλεόραση. Γιατί όλο αυτό το κυνήγι? Κυνήγι, δεν είναι ότι το κυνηγάω, μάλλον με κυνηγάνε και εγώ τρέχω να ξεφύγω τελικά. Απ' την άλλη είναι και οι μέρες οι οποίες δεν είναι και οι πιο εύκολες μέρες, ας πούμε, ξέρεις, μιλάω και οικονομικά, οπότε με κάποιον τρόπο πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα, δεν αρκεί μόνο ένα. Όπως ήταν πριν 15 χρόνια, ας πούμε, που έλεγες κάνω μόνο θέατρο, ας πούμε, και βγαίνω και οικονομικά.
Τώρα είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Να πεις ότι και ειδικά, εντάξει, πριν 15 χρόνια δεν είχα και παιδιά. Τώρα έχω και δύο παιδιά, οπότε τρέχω και για αυτά. Γιατί, εντάξει, είναι σε μια ηλικία, η κόρη 14, ο γιος 9, που και υπάρχουν ανάγκες και θα υπάρξουν πολύ περισσότερες σε 5-10 χρόνια. Για να σπουδάσουν, για να κάνουν αυτό που θέλουν, για να τους στηρίξουν. Οπότε, αφού περνάει η μπογιά μου αυτή την εποχή, κάνω ό,τι μπορώ. Εγώ αισθάνομαι ότι δέχεσαι πάρα πολύ καλές προτάσεις και αρνείσαι να πεις το όχι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα τελευταία χρόνια οι δουλειές που μου προτείνονται, ας πούμε, να είμαι μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίες και δύσκολο να πεις όχι. Αλλά τελικά φέτος, ενώ είχα πει στον εαυτό μου ότι δεν θα κάνω θέατρο, φέτος το χειμώνα, δηλαδή το 23-24, την κράτησα αυτή την απόφασή μου, αυτή την υπόσχεση στον εαυτό μου και θα είναι το πρώτο χειμώνα που δεν θα δουλέψω βράδυ, ας πούμε, στο θέατρο και θα κάνω μόνο μια σειρά. Και πιστεύω ότι θα έχω τη δυνατότητα να κάνω και άλλα πράγματα πιο προσωπικά για μένα, γιατί πραγματικά τα έχω ανάγκη ύστερα από σχεδόν 21 χρόνια, 22 χρόνια σερί. Είναι πολύ, δηλαδή μου φαντάζει πάρα πολύ σαν ουτοπία το ότι θα έχω τα βράδια μου ελεύθερα, ότι θα μπορώ να φεύγω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από την Αθήνα, ότι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα είμαι στο σπίτι με τα παιδιά μου. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα. Τα παιδιά σου τα έχεις πολύ κοντά σου. Mm-hmm. Κάνεις πράγματα μαζί τους, βρίσκεις καθόλου χρόνο? Βέβαια βρίσκω, βέβαια. Δηλαδή, ό,τι χρόνο έχω κενό, προς εκεί πάει. Δηλαδή, επιλέγω να μην βγω, ας πούμε, το βράδυ και να μείνω με τα παιδιά μου, να δούμε μια ταινία μαζί, να συζητήσουμε, να παίξουμε, να βγούμε βόλτες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, βέβαια, εντάξει, που και αυτά δεν έχουν σχολείο. Αλλά τώρα πια που σταματήσαν και τα σχολεία, σίγουρα θα τελειώσουν και τα γυρίσματα στο αυτή η νυχταμένη. Και θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο. Θα πάμε και περιοδία μαζί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι θα τα πάρεις μαζί. Κάθε φορά που κάνω περιοδία είναι μαζί. Δηλαδή γυρίζουμε οργών με όλη την Ελλάδα. Έχουν μάθει τα πάντα, όλα τα θέατρα. Έχουν μάθει, ξέρεις, τις πόλεις, τα μέρη. Τους αρέσει? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι λίγο. Νομίζω ότι σε κάθε παιδί θα άρεσε αυτό. Και σε μένα, δηλαδή, και σε όλα τα παιδιά αυτό. Γιατί είναι λίγο τζίψι, έτσι. Είναι λίγο μια ζωή όταν είσαι έτσι στην περιοδία το καλοκαίρι. Είναι μια τσιγκάνικη όμορφη ζωή και άμα ξέρεις να την περνάς και ωραία. Και να κάνεις πράγματα για σένα και να χαίρεσαι, είναι πολύ σημαντικό για αυτά. Έχουν δηλαδή παραστάσεις τρομερές. Και μιλάω για παραστάσεις θεάτρου, για παραστάσεις για εικόνες και για ομορφιές. Νομίζω ότι η κόρη σου έχει πάρει τα ταλέντα σου και πηγαίνει στα δικά σου βήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει ηθοποιός. Πάντως ασχολείται με την υποκριτική. Εδώ και 3-4 χρόνια κάνουν κάποια σεμινάρια με τη μαμά της, με μια ομάδα που συνεργάζονται και κάθε χρόνο κάνουν για μια παράσταση. Της αρέσει, φαίνεται ότι της αρέσει. Απ' την άλλη έχει και ένα μουσικό έτσι, ψαράκι, παίζει τσέλο, είναι στο μουσικό σχολείο. Είναι πολύ καλή στα μαθήματά της, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι δικό της θέμα, θα το αποφασίσει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Εγώ πάντως δεν θα της πρόξω προς τα εκεί. Ούτε θα την κάνω πίσω. Θα την αφήσει ελεύθερη. Θα την αφήσω ελεύθερη να αποφασίσει. Ο γιος σου έχει ταλέντα? Έχει πολλά, ναι, πάρα πολλά. Είναι πολύ καλός χορευτής ο γιος μου. Προσπαθώ να τον πείσω να γραφτεί μπαλέτο, να γραφτεί σύγχρονο χορό και τέτοια. Αλλά δεν θέλει, προτιμάει το ποδόσφαιρο τώρα. Λογικό, το βρίσκω. Ναι. Φαντάζομαι και έχει και την ίδια ομάδα με τον μπαμπά του, Ναι, δεν έχει αλλάξει, όχι, όχι. Ακολούθησε τα χνάρια, τον έχω πάει στο γήπεδο, οπότε, ναι. Μανά, αν δεν γυρίσει με το καλό, στο λέω, θα μπουκάρω σπίτι και αν την πάρω με το ζόρι. Δεν μου λες, Φώτη. Γιατί τη θέλεις πίσω? Επειδή την αγαπάς? Ή από εγωισμό, επειδή σε παράτησε? Πες μου, είπες ότι θα κάνεις σύριαλ το χειμώνα. Ναι, θα είμαι στο Ναυάγιο, στο Μέγκα, στην παραγωγή του Γιώργου Καραγιάννης, με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Δεν έχουν κλείσει όλοι, αλλά περισσότεροι. Από ό,τι ξέρω, η Πατούση είναι. Και εγώ έχω μάθει για την Αναστασία ρόλος, Πατούση, ναι. Την Αναστασία. Και πολλοί άλλοι που έχω ακούσει που πάνε να γίνει κάτι πολύ όμορφο. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος και περίεργος ο χαρακτήρας που καλούμε να υποδηθώ. Και ναι, έχω έτσι ενθουσιασμό